Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είναι η εκπομπή Ερωτήσεις σε Βουλευτές με τον Πέτρο Ιακώβου. Καλεσμένο στην εκπομπή έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης, κύριο Παρασκευά Αρσενίου. Γεια σας κύριε Αρσενίου. Γεια σας κύριε Ιακώβου, χαιρετώ και τους συνέλληνές μας. Ο κύριος Αρσενίου είναι ιατρός και εξειδικεύεται σε θέματα υγείας. Σήμερα όμως ο τίτλος ίσως παραξενέψει τους τηλεθεατές μας αρχικά, ποια σχέση έχει με την υγεία, είναι η ελεύθερη ενέργεια για όλους. Κύριε Αρσενίου, ποιες μορφές ενέργειας είναι καθοριστικές για τη διαβίωση του ανθρώπου και την υγεία του γενικότερα? Σαφώς, θα λέγαμε. Ναι. Είμαστε συνηθισμένοι, κύριε Ιακώβου, να όταν μιλάμε για ενέργεια, ο νους μας να πάει στον ήλιο κατευθείαν, γιατί πραγματικά αυτό είναι η κύρια πηγή ενέργειας που έχουμε συνηθίσει. Τα φωτόνια του, μέσα από την φωτοσύνθεση στους πλάστες, στους ειδικούς φωτοπλάστες, διασπούν το νερό σε ιόντα υδρογόνου και υδροξυλίου, ενώνουν τα μόρια του υδρογόνου με τον άνθρακα της ατμόσφαιρας και κάνουν το πρώτο ενεργειακό μόριο, την γλυκόζη, από την οποία σχηματίζονται όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή λίπη, πρωτεΐνες κλπ. Και αυτή η ίδια η ενέργεια πάλι, η ηλιακή, γίνεται μετά χημική για μας, δηλαδή μέσα στους δεσμούς εκεί πέρα των ουσιών, καθώς διασπώνται μετά με το οξυγόνο, αποδίδουν την ενέργεια με την οποία εμείς λειτουργούμε γενικά, συντηρούμαστε κλπ. Αποθηκεύεται σε μορφές, ας πούμε, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούν την οικονομία μας, πετρέλαιο και κάρβουνο και τέτοια πράγματα. Αλλά παίρνουμε ενέργεια και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάτι που με παραξένεξε κάποτε ήταν η ιδέα ότι το νερό όταν περνάει μέσα από τους πόρους της κυταρικής μεμβράνης μας, παράγει ενέργεια. Και αυτό τώρα έχει αποδειχθεί τώρα τελευταία, διάβαζα κάποιες εργασίες, ότι το νερό όταν έρχεται σε επαφή με μια άλλη επιφάνεια ή όταν έρχεται σε επαφή με τον ίδιο τον εαυτό του, όπως στους στροβίλους που κάνει, παράγει μια ενέργεια η οποία δεν μετριέται εύκολα. Αυτή τη συναντάμε, ξέρω εγώ, σαν ενέργεια τσίπου, λένε οι ανατολικοί. Το φως το ίδιο, ας πούμε, λοιπόν, μας θερμαίνει, αλλά είναι και ενέργεια που μπαίνει μέσα μας, γιατί έχουν κάποιοι άνθρωποι, κοιτάζοντας τον ήλιο κάθε μέρα με ένα ορισμένο τρόπο, γιατί αλλιώς τυφλώνει ο ήλιος, κατάφεραν να μένουν χωρίς τροφή για εβδομάδες και μήνες. Σαν gazing το λένε αυτό το πράγμα, και υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα το οποίο κάνει. Λοιπόν, ο αέρας και αυτός έχει την ενέργειά του, αλλά και οι πληροφορίες και ο ήχος. Ο ήχος ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, του δίνει ενέργεια, τον κινητοποιεί. Κάθε δόνηση, κάθε πληροφορία έρχεται σε ένα σύστημα ταλαντούμενο που είμαστε και εμείς ουσιαστικά και το ενεργοποιεί. Ναι, λοιπόν, είναι κύματα. Κύματα, διάφορες συχνότητες, διάφορες πραγματικά. Δηλαδή, κάθε τι έχει μια νοημοσύνη. Ακόμη και το ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι, εμείς είμαστε ένα νοήμον, ταλαντούμενο κύκλο μας, με καταλαβαίνετε, ένα πεδίο τέτοιο. Επομένως, για να ανακεφαλαιώσουμε σε αυτό, έχουμε λοιπόν τη χημική ενέργεια που είναι από τον ήλιο, που έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε, και είναι η θερμική ενέργεια με την οποία ζεσθενόμαστε, το νερό και τελικά άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, η μαγνητική ενέργεια. Ναι. Ηλεκτροστατική, ηλεκτρική ενέργεια. Πάρα πολλές μορφές ενέργειας, αλλά όλες είναι μία ουσιαστικά στο τέλος. Είναι μία. Άλλωστε όλες μετρούνται στις ίδιες μονάδες, στα τζάουλ, όπως τα λέμε. Ακριβώς, ναι. Και βλέπετε ότι όταν χρειαζόμαστε κι εμείς ενέργεια για να ζήσουμε, την ώρα που πέπτουμε την τροφή μας, εκεί την ώρα πρέπει να μείνουμε χαυνομένοι λιγάκι, να ηρεμήσουμε. Γιατί είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο και χρειάζεται μια ποσότητα ενέργειας για να διεκπαιρεωθεί. Εάν τώρα αναγκαστεί κάποιος να τρέξει, να μεταφέρει την ενέργεια στο μυϊκό του σύστημα, το στομάχι θα αντιδράσει με έμετο. Αυτό το γνωρίζουν οι αθλητές. Έτσι λοιπόν,
καταλάβει, αυτό έγινε κατανοητό κάποτε και από τους αυτούς, από το καθεστώς, και σκέφτηκε να ελέγξει την ενέργεια. Γιατί ελέγχοντας την ενέργεια, ελέγχει, ας πούμε, τους ανθρώπους. Την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Ποιοι ελέγχουν αυτοί, μπορούμε να δώσουμε κάποιες... Κοιτάξτε, κύριε Ακώβου, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αυτοί ελέγχουν εκείνοι οι οποίοι νιώθουν ότι για να υπάρχουν πρέπει να ασκούν έλεγχο επάνω στους άλλους ανθρώπους. Επειδή οι ίδιοι νιώθουν αδύναμοι, δεν έχουν καμιά άλλη δύναμη εκτός από αυτήν την οποία υποκλέπτουν από τους ανθρώπους. Είναι λοιπόν τα διάφορα καθεστώτα. Και πριν από την βιομηχανική επανάσταση, ο τρόπος του ελέγχου ήταν κυρίως η βία και η παραπλάνηση. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, όπου πλέον τώρα οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερο εξαρτώμενοι από την ενέργεια, τους υδραγονάνθρακες και τελικά από τον ηλεκτρισμό, είδαν ότι ελέγχοντας αυτό το πράγμα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τον άνθρωπο. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Ναι. Όλοι μας κοιτάμε πόσο θα πάει το πετρέλαιο, ανανέβηκε, κατέβηκε. Το ρεύμα. Ακριβώς, το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει κάτι λογαριασμοί, μην τα συζητάς. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν προσπαθούν αυτοί που λέγονται, που τους θεωρούμε εμείς ισχυροί, αλλά δεν είναι ουσιαστικά ισχυροί, γιατί την ισχύ την παίρνουν από εμάς, να μας ελέγχουν. Μάλιστα. Η ενέργεια είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο φυσικά και οικονομικό, πέρα από την επίδραση που έχει και στους ανθρώπους, και μέσω των χρημάτων παίζεται στα χρηματιστήρια. Ναι, ακριβώς. Πάρα ναι. πολλά. Ναι, ναι. Και υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Είναι δίκαιο, είναι λογικό να παίζεται η ενέργεια που είναι απαραίτητο συστατικό για την διαβίωσή μας στα χρηματιστήρια, στον τζόγο? Κοιτάξτε, εμπορεύεσαι συνήθως κάτι που φτιάχνεις εσύ. Άμα φτιάξω εγώ κάτι, παράγω κάτι που μπορώ να το εμπορευθώ. Ναι. Αλλά η ενέργεια ήταν εκεί που είναι. Ήτανε πάντοτε και δεν την παράγει κανένας από αυτούς. Δεν θα μπορούσε να είναι χρηματιστηριακή αξία η ενέργεια. Όπως και το χρήμα. Το χρήμα είναι ισχύς. Έχει δύναμη. Και η ισχύς είναι χαρακτηριστικό της ενέργειας. Λοιπόν, επομένως ούτε και το χρήμα θα μπορούσε να είναι εμπορεύσιμο είδος. Και όμως το κάνανε αυτή τη στιγμή με αυτά, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα στην οικονομία μας. Έτσι, και αυτό το κάνανε, ξέρετε, καταπιέζοντας ανακαλύψεις οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τους ανθρώπους αυτόνομους. Στην ιστορία του, ας πούμε, αυτού ξέρουμε για τον Τέσλα, ο οποίος είχε καταφέρει να κάνει πράγματα, να παράγει ενέργεια από αυτό που λέμε ενέργεια μηδενικού πεδίου, το οποίο είναι ένα πεδίο το οποίο ο κυματισμός του, ας το πούμε, δεν είναι εγκάρσιος όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, αλλά είναι διαμίκης. Και τα κύματα αυτά εξορπούνται το ένα με το άλλο με ένα αντικύμα το οποίο στο μεν χώρο έχει στην ίδια φάση, αλλά χρονικά είναι σε άλλη φάση. Και ουσιαστικά αρκεί μια στρέβλωση σε αυτό το πράγμα, εκεί που πηγαίνεις, δηλαδή να το κάνεις έτσι, για να πάρεις ενέργεια. Και ο τρόπος υπάρχει. Όμως... Συνέχεια μέσω μαγνητικών πεδίων γίνεται. Ναι, ακριβώς. Βέβαια, είναι έννοιες που λίγοι μπορούν να τις καταλάβουν απολύτως, διότι είναι έννοιες με φυσικό περιεχόμενο. Ακριβώς. Και ναι. μαθηματικό, θα έλεγα. Άρα κάπως μπορεί να δυσκολευτούν οι τηλεθεατές να μείνουμε σε αυτό. Εγώ είχα βρει και ένα μηχάνημα στον Αλφείο ποταμό. Μπορώ να το δείξουμε εκεί πέρα, το οποίο παράγει... Ναι, βλέπουμε. Να, μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι. Το οποίο λοιπόν με μία έναρξη, ας πούμε, με μία λίγο ηλεκτρισμό, έχει μέσα ποινή αμαγνητών, περιστρέφεται και παράγει ενέργεια και μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, να ανακαλύψει τις ανάγκες ενός σπιτικού, ας πούμε, τις βασικές ανάγκες με μια καταμορισμό της κατανάλωσης. Ας πούμε, την ώρα που θα ανάψει ο φούρνος, ας πούμε, να μην λειτουργούν άλλα ενεργοβόρα, ας πούμε, άλλες ενεργοβόρες συσκευές. Ναι. Η τάξη μεγέθους, μπορούμε να δώσουμε κάποια τάξη μεγέθους, πόσο... Μιλάει για περίπου 10 κιλοβάτ. 10 κιλοβάτ. Ναι, ναι. Ναι. Σχεδόν όσο χρειάζεται ένα σπίτι για να λειτουργήσει. Ακριβώς, ναι. Πόσο χρειάζεται ένας φούρνος, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντυπωσιακό. Ναι. Δηλαδή αυτό το βάζουμε στην πρίζα, ναι, ναι. φορτίζεται κάπου περίπου
πόση ώρα, λίγα λεπτά. Λίγα λεπτά και μετά. Και μετά πίτα. Λειτουργεί μόνο του, χωρίς να είναι στην πρίζα. Χωρίς. Άρα από κάπου παίρνει ενέργεια. Αυτή είναι η λεγόμενη ελεύθερη ενέργεια. Ακριβώς, ναι, αυτή είναι η ελεύθερη ενέργεια. Μάλιστα. Αυτή πρέπει να είναι, γιατί πραγματικά ουσιαστικά ελεύθερη είναι αυτή που μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Γιατί μιλώντας για ελεύθερη ενέργεια, πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για επιστημονική φαντασία κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως ελεύθερη ενέργεια και αναφέρατε μία συσκευή η οποία βέβαια είναι προήμιο για την ελεύθερη ενέργεια. Ακριβώς, είναι το πρώτο προήμιο. Είναι γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν ένα σωρό από αυτά. Αρκεί να αφαιθεί ελεύθερη η δημιουργική σκέψη του ανθρώπου και να μπορεί ο άνθρωπος να καρποθεί τους σκόπους του. Υπάρχει άπειρη ενέργεια στην ουσία. Βεβαίως. Αυτή που λέμε ελεύθερη ενέργεια. Και χωρίς να ρυπαίνει. Και η οποία δεν ρυπαίνει. Για παράδειγμα, είναι μια τέτοια ενέργεια είναι και η καύση του υδρογόνου. Σαφώς, το οποίο υδρογόνο παράγεται από ηλεκτρόλυση με ηλιακή ενέργεια ενδεχομένως, για να είναι και αυτή πράσινη ενέργεια όπως λέμε. Να παραχθεί το υδρογόνο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε μηχανές αντί για τη βενζίνη, αντί για το πετρέλαιο και όλα αυτά. Άρα υπάρχει. Το υδρογόνο προκύπτει από το νερό. Άρα και το νερό περιέχει την ελεύθερη ενέργεια. Σαφώς, βεβαίως. Και το μαγνητικό πεδίο της γης. Διότι αυτή τη συσκευή που είδαμε προηγουμένως, όπως την αντιλαμβάνομαι, αφού δεν είναι σε ροή ρεύματος μετά από λίγο, αλλά παράγει μόνη της ενέργεια και επειδή είναι ποινία μέσα, άρα λειτουργεί με μαγνητισμό, άρα και ο μαγνητισμός είναι μέσα στην ελεύθερη ενέργεια. Σαφώς, βεβαίως. Και ηλιακή ενέργεια. Χωρίς είναι μέσα στην ελεύθερη ενέργεια. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Ποιον δεν συμφέρει η ελεύθερη ενέργεια? Αυτούς που θέλουν να ελέγχουν, μας ελέγχουν, τους δυνάστες μας. Μάλιστα. Συμφέρει τον άνθρωπο μόνο. Ενώ υπάρχει, όπως βλέπουμε, σαφώς δυνατότητα. Υπάρχει, ναι. Θέλετε να συνεχίσετε? Όχι. Ναι. Η αίσθηση της άφθονης ενέργειας πώς θα επιδρούσε στην ανθρώπινη υγεία, κύριε Παρασκευά Αρσενίου? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί μας έχει σκλαβώσει στην ουσία αυτό τα οικονομικά μεγέθη με την ενέργεια, βενζίνες, πετρέλαια, ρεύματα και όλα αυτά που αγχώνουν συνέχεια τους ανθρώπους από τους τεράστιους λογαριασμούς, από την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει. Αφού μας αγχώνει, μας βλάπτει την υγεία στην ουσία. Σαφώς, κοιτάξτε, το άγχος, όταν μάλλον το στρες, το ζόρισμα είναι ένας κινητήρας για τον άνθρωπο για να δράσει. Αλλά θα πρέπει όμως να είναι τέτοιο που μπορεί ο άνθρωπος, εξαντλώντας τις δυνατότητές του, δηλαδή τις φτάνοντας όταν σηκωθεί που λέμε στις μύτες των ποδιών του, να μπορεί να το εκτελέσει αυτό το πράγμα. Όταν του βάζεις παραπάνω και χωρίς να υπάρχει λόγος, αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος φέρνει σε τέτοια κατάσταση όπου ο άνθρωπος είναι τεντωμένος, είναι στο άκρο. Και μετά με μία μικρή αφορμή μπορεί να ανατραπεί, ας πούμε, η ισορροπία μέσα του, η υγεία του, και να ξεκινήσει εκείνη την ώρα να νιώσει απειλούμενος. Καθώς νιώθει απειλούμενος, αμέσως ακαρία πρέπει να προστατευθεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει. Και μπαίνει σε αυτά τα μονοπάτια που λέμε μετά αρρώστια. Η αρρώστια, το άγχος το ίδιο, απλώς καταναλώνει πάρα πολλούς πόρους, τους οποίους ο άνθρωπος θα πρέπει να τους έχει διαθέσιμους για την ανέλυξή του, για την κατανόησή του, για να δει, να ζήσει τη ζωή του, να τη χαρεί, να νιώσει την ευδαιμονία της ζωής του και να γνωρίσει τον εαυτό του. Με τις πηγές αυτές που έχουμε σήμερα της ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο κατά κύριο λόγο, τα κάρβουνα και όλα αυτά, έχει μολυνθεί και το περιβάλλον, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη επίδραση. Αυτές οι πηγές έχουν άσχημη επίδραση στην υγεία των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι, κύριε Αρσενίου? Κοιτάξτε, το περιβάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ας πούμε, στο πώς τι θα εκφράζει ο άνθρωπος από τον κώδικα του και τι προόδους θα κάνει. Σαφώς, όταν ο αέρας μας είναι μολυσμένος, ο οργανισμός μας θα αναγκαστεί να ξοδεύει πόρους ενεργειακούς για να αποτοξινώνεται, για να το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Απλώς αυτό που λένε για το διοξείδιο του άνθρακος που παράγεται και λοιπά, αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, από αυτά που έχω μελετήσει, είναι ένα παραμύθι.
Διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται από μετρήσεις που έχουν γίνει και, από, και με την βλάστηση που έχουμε ότι τα δέντρα μας λιμοκτονούν αυτή τη στιγμή. Μες. Και όταν αυτά λιμοκτονούν, όλη η ζωή θα λιμοκτονεί. Χρειάζεται δεν υπάρχει αρκετό διοξείδιο του άνθρακα. Όχι, γιατί τα δέντρα τρώνε το διοξείδιο του άνθρακα. Ακριβώς, ναι, και παράγουν οξυγόνο. Αυτή είναι η τροφή τους. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση που είπατε. Ανακεφαλαιώντας λίγο, βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα της ελεύθερης ενέργειας, αλλά δεν χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Χρησιμοποιούνται πηγές ρυπογόνες, θα έλεγα, της ενέργειας, όπως είναι το πετρέλαιο. Υπάρχουν όμως και τελευταία, αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες πάνω σε αυτό, πάλι όμως με έναν τρόπο που εμπλέκονται τα οικονομικά μέσα. Για παράδειγμα, έχει γεμίσει ο τόπος στη χώρα μας με ανεμογεννήτριες, οι οποίες ναι μεν παράγουν ενέργεια από τον αέρα, αλλά βλάπτουν το περιβάλλον, διότι... Και όχι μόνο, και δεν είναι αποδοτικές. Δεν είναι αποδοτικές, και το χειρότερο ποιο είναι, καταστρέφουν την αισθητική μας. Καταστρέφουν το αυτό, δηλαδή η ζωή, η φύση που είναι δικό μας, είναι το σπίτι μας. Κύριε Ιακώβου, όταν ένας άνθρωπος θέλει να κατοικήσει κάπου, πρώτα φτιάχνει το χώρο του και μετά πηγαίνει και κατοικεί μέσα. Εμείς φτιάξαμε αυτή τη φύση. Ο άνθρωπος, σαν ο άνθρωπος με όλα τα κεφαλαία και ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα, είναι αυτός που έφτιαξε αυτή όπως την ήθελε τη φύση. Και η φύση είναι ο καθρέφτης του. Βλέπει ακριβώς τον εαυτό του μέσα σε αυτήν. Και είναι απαραίτητο και δεν μπορεί να σκοτώνουν και την αισθητική. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμη. Αυτοί που κυβερνούν αυτή τη στιγμή δεν έχουν πραγματική ευφυΐα. Έχουν πονηριά. Μάλιστα. Έχουν μια καπατσοσύνη πώς να ξεγελάσουν τον άλλον. Αλλά ευφυείς δεν είναι. Μάλιστα. Απλώς νοικιάζουν βέβαια με το δέλεαρ του χρήματος μυαλά, νοημοσύνες ανθρώπινες, και τις χρησιμοποιούν για τα δικά τους σχέδια. Όμως όλα αυτά που κάνουν, αφενός μεν φαίνεται ότι δεν έχουν νοημοσύνη, και αφετέρου αν είχαν, το κάνουν έτσι για να μπορέσουν πραγματικά να πούνε, κοίταξε, ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να χειριστεί τον πλανήτη του και έχει ανάγκη εμάς. Κάποτε όταν είχε πέσει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Ρωσία, κάποιος πολιτικός από εδώ είπε, έχασε ο σκύλος τον αφέντη του. Και εκεί την ώρα στην αρχή δεν ήξερα να θυμώσω, να γελάσω. Ποιος είναι ο σκύλος και ποιος είναι το αφέντης. Δεν κατάλαβα. Σήμερα δεν έχουμε ελεύθερη ενέργεια, κύριε Ιακώβου, γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι εμείς. Το ερώτημα, κύριε Αρσενίου, είναι κέραιο τώρα. Ως υποψήφιος βουλευτής Ελλήνων Συνέλευσης, η Ελλήνων Συνέλευσης σε θέματα ελεύθερης ενέργειας, πράσινης ενέργειας, η οποία όμως δεν έχει βλαπτικές... Πραγματικής πράσινης. Πραγματικής πράσινης ενέργειας. Έχει προγραμματίσει κάτι. Σαφώς δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προγραμματίσει. Για πέστε μας. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει προγραμματίσει τα πάντα. Πρώτα-πρώτα έχει προγραμματίσει την απόφασή της ότι αυτά θα εκτελεστούν αμετάκλητη. Δεύτερον, έχει προγραμματίσει όλα τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχει προγραμματίσει τους πόρους της και ειδικά για την ενέργεια θα υπάρξει μια έτσι κλιμακωτή μετάβαση στην πλήρη ελεύθερη ενέργεια. Στην ελεύθερη ενέργεια πραγματικά, η οποία θα είναι μυρυπογόνος. Το υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί. Ενέργειες όπως είναι αυτές που κατασκευές, όπως δείξαμε ένα μικρό δείγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές εφευρές οι οποίες θα μπορέσουν να έρθουν στο φως. Μάλιστα. Το κυριότερο είναι όμως ότι θα είναι ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν. Ο πολίτης θα μπορεί πραγματικά να έχει ελεύθερη αυτόνη ενέργεια όσοι χρειάζεται, όσοι απαιτείται, και η μόνη επιβάρυνση, η μόνο κόστος θα είναι η συντήρηση του δικτύου. Μεταφοράς ενέργειας. Όσο θα χρειάζεται αυτό το δίκτυο. Γιατί κάποια στιγμή είμαι βέβαιος ότι ο καθένας θα έχει τη δική του ενέργεια στο σπίτι του εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει μόνο πραγματικά όταν δεν θα χρειάζεται κανένας έλεγχος απ' έξω, και ο μοναδικός έλεγχος που θα έχει ο άνθρωπος θα είναι αυτός που είναι από μέσα του. Δηλαδή να γίνει ένας συνειδητός
ενεργός πολίτης σε μια πολιτεία δικαίου. Και φυσικά θα βελτιωθεί και η υγεία και του ανθρώπου και του περιβάλλοντος μέσα από αυτά. Σαφώς, πρώτα-πρώτα δεν θα υπάρχει καθόλου άγχος. Ναι. Θα υπάρχει μια δημιουργικότητα, ο άνθρωπος θα μαθαίνει με την παιδεία σωστή που θα πάρει να εμπιστεύεται τον εαυτό του, να μην αποδίδει αυτά που ο ίδιος κάνει σε πηγές έξω από αυτόν. Ναι. Κύριε Αρσενίου, δυστυχώς ο χρόνος πάντα μας πιέζει. Αδύρυτος. Θέλετε να κλείσετε την εκπομπή μας? Θα την κλείσω, κύριε Διακόβου. Θέλω να πω στους αδέρφια μου, στους ενέλληνες, το λέω πάντοτε κάθε φορά αυτό, ότι είναι ανάγκη να πληροφορηθούν σωστά, να δουν ακριβώς, να απαλλαγούν από τον φόβο, να τον αφήσουν κατά μέρος για λίγο, και ξέρετε, η γνώση είναι αυτή η οποία διώχνει τον φόβο. Όταν γνωρίζουμε, δεν φοβόμαστε. Το μέλλον μας μπορεί να είναι λαμπρό, μπορεί να ικανοποιήσει το πιο τρελό όνειρο κάθε ψυχής. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα σε ένα σωστό περιβάλλον που είναι η Ελλήνων πολιτεία, που είναι ο σκοπός και ο στόχος, η εγκαθίδρυση της οποίας είναι ο σκοπός και ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι για όλους. Συνέλευση όλων των Ελλήνων, όλων των ανθρώπων. Στον ίδιο σκοπό. Και καλώ όλα τα αδέρφια μου σε αυτό το πράγμα να πληροφορηθούν. Γιατί είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η λογική και η αρετή τους μέσα θα τους οδηγήσει στο να ενταχθούν και να πλαισιώσουν όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, το μεγάλο έργο των εποχών που λέγεται Ελλήνων Πολιτεία. Κύριε Αρσενίου, ήταν μεγάλη μας τιμή. Και δική μου. Αγαπητοί τηλεθεατές, μία ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Γεια σας.